του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τη σημερινή σας πανελλαδική συνάντηση. Αυτό το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο αντάμωμα δεκάδων φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα και εκλεγμένων φοιτητών από κάθε γωνιά της χώρας που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, ένα αντάμωμα που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο μαζικό, πιο δυναμικό. Εσάς που όλο το προηγούμενο διάστημα με τους αγώνες σας, τις κινητοποιήσεις σας, τις πρωτιές σας στις φοιτητικές εκλογές, κάνατε εμάς τους εργαζόμενους υπερήφανους και αισιόδοξους για το μέλλον. Εσάς που είστε φωτεινή απόδειξη ότι η νέα γενιά έχει ιδανικά, δεν συμβάζεται με τη βαρβαρότητα και τη σαπίλα αυτού του συστήματος, δεν προσκυνά καμία κυβέρνηση, δεν τρέφει αυταπάτες. Αγωνίζεται, όπως λέει και το σύνθημά σας, για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα. Αγωνίζεται για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη που έκοψε το νήμα της ζωής 57 ανθρώπων ανάμεσα τους πολλοί φοιτητές, για να σταματήσει το έγκλημα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Που μέσα από τέτοιες διαδικασίες σαν τη σημερινή σας συνάντηση, συλλογικές, με ανταλλαγή πείρας, προβληματισμών και κυρίως σχεδιασμού και οργάνωσή σας ενάντια στις πολιτικές που διαχρονικά υπηρετούν όλες μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις και βάζουν τα φόπλακα στο μέλλον σας, μπορείτε να ορθώσετε ακόμα πιο ψηλά το ανάστημά σας. Και σε αυτό σας τον αγώνα ένα είναι δεδομένο. Οι εργαζόμενοι είμαστε μαζί σας. Είμαστε μια φωνή και μια γροθιά, φοιτητές και εργάτες και όλοι όσοι δεν ανέχονται, οι ανάγκες μας θυσιάζονται για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και είμαστε πολλοί. Μαζί είμαστε στους μεγάλους αγώνες όλου του προηγούμενου διαστήματος. Μαζί είμαστε και χτες στα μεγάλα συλλαλητήρια ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, την ακρίβεια και την φορολογιστία. Έναν προϋπολογισμό που από τη μία φορτώνει και άλλα βάρη στις δικές μας πλάτες, στις πλάτες του λαού, δισεκατομμύρια φόρους, περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, στην πολιτική προστασία και σε ό,τι εμείς έχουμε ανάγκη για να ζούμε με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Και από την άλλη, προβλέπει δεκάδες φοροαπαλλαγές και δισευρώ δευτό χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντική φορολόγηση των εφορπιστών. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι το 95% των συνολικών φορολογικών εσόδων το πληρώνουμε εμείς, οι οικογένειές μας, και μόλις το 5% το πληρώνουν οι όμιλοι. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Έτσι εξασφαλίζονται τα ματωμένα πλεονάσματα για τα οποία διαγωνίζονται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Τσάκισμα του λαού με φόρους, με σερή αντιλαϊκούς νόμους, για χάρη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Τέτοιο είναι και το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, που αποτελεί αιτία πολέμου όχι μόνο για εσάς τους φοιτητές, αλλά για όλους μας. Ένα νομοσχέδιο που ανοίγει ακόμα μεγαλύτερους δρόμους για την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων, για τη μόρφωση των παιδιών μας. Την ίδια στιγμή που σφίγγουν συνεχώς τη δουλειά στο λαιμό του λαού, δίνουν δισευρώ για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, εμπλέκοντάς μας όλο και πιο βαθιά στους αμερικανοανατολικούς σχεδιασμούς, στηρίζοντας το κράτος δολοφόνους του Ισραήλ, που σφαγιάζει το λαό της Παλαιστίνης, δίνοντας συνεχώς όρκους πίστης στους μακελάριδες των λαών σε υπανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πορεία της, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνη της. Έχει την απρόχειρη στήριξη των υπολείπων αστικών κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν ψηφίσει τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και το νέο ανάρχωμα, η Νέα Αριστερά, όπως τη λένε, έδωσε αμέσως διαπιστευτήρια στα παιδικά, ψηφίζοντας τρία σημαντικά άρθρα για να μπορούν οι τράπεζες και τα κοράκια να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, από τους χώρους δουλειάς, την κατάσταση στην παιδεία, στην υγεία,
την ακρίβεια, τη λαϊκή στέγη, τον αθλητισμό. Από παντού γίνεται όλο και πιο καθαρό ότι δεν πάει άλλο, ότι η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες, στον δρόμο, μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο, στις σχολές, στις γειτονιές, στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που πήραν σωματεία, οι συσκέψεις σωματείων, ομοσπονδιών και κρατικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, η κοινή μας δράση με μαζικούς φορείς για τα πολύ αυξημένα προβλήματα όπως είναι η υγεία, η μεγάλη επιτυχία της απεργίας της 21 Σεπτέμβρη που έριξε ένα γερό χαστούκι στην κυβέρνηση, η απεργία των υγειονομικών, των νοσοκομιακών γιατρών και το μεγαλειώδη συλλαλητήριό του στο τέλος Νοέμβρη, αντίστοιχα των εργαζόμενων στους Δήμους, δείχνουν τον προσανατολισμό και τον τρόπο. Μπαίνουμε μπροστά και διεκδικούμε σε κάθε χώρο δουλειά ουσιαστικές αυξήσεις του μισθού, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, μέτρα ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όπως έκαναν οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στη ζώνη, στην Κόσκο και σε άλλους χώρους. Παλεύουμε για να πάρθουν πίσω απολύσεις, για να μην περάσει η τρομοκρατία, η σιγή νεκροταφείου που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Όπλο μας είναι η αλληλεγγύη και γι' αυτό στεκόμαστε στο πλευρό και στηρίζουμε όποιον αγωνίζεται, όπως τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ που δίνουν έναν μεγάλο αγώνα για να μην χάσουν τη δουλειά τους, για να μην περάσουν οι απολύσεις συνδικαλιστών, όπως την Πιπασίν, στον Όμιλο Στασινόπουλο, στην Πίπλσερ. Μπαίνουμε μπροστά για να οργανώνονται σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο δράση σωματείων και μαζικών φορέων ενάντια στην ακρίβεια και την φορολογιστία για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος. Απαιτούμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την παιδεία, για τα σχολεία των παιδιών μας και δεσμευόμαστε να δώσουμε τη μάχη μαζί με τα παιδιά μας, με εσάς, τους φοιτητικούς συλλόγους, κόντρα στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Δεν συμβιβαζόμαστε με τους όρους της σύγχρονης δουλείας, με τους οποίους εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο, στον επιχειρησμό και σε άλλους κλάδους, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με σπαστά ωράρια, με ό,τι προγράμματα θέλει η εργοδοσία και με μισθούς πείνας. Πολλοί φοιτητές, άλλωστε, γνωρίζετε από πρώτο χέρι τα ζώδια που τραβάνε οι εμποροϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον επιχειρησμό, τι είναι να είσαι φοιτητή στο εμπόριο και αντίστοιχα και στον επιστημισμό και ο εργοδότης σου να μην σου δίνει τη φοιτητική σου άδεια στην εξεταστική, τι είναι να σε προσλαμβάνουν τετράωρο και να σου επιβάλλουν σπαστό οκτάωρο, να δουλεύει μέσω γραφείου ευρέσεων εργασία σε διάφορα σούπερ μάρκετ με εργόσιμο και αυτό να το δίνουν αν γίνεται έλεγχος από καμιά επιθεώρηση και πάει λέγοντας. Τα σωματεία που συσπηρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο αγωνιζόμαστε για να οργανωθούν στα σωματεία πολλοί νέοι εργαζόμενοι για να ανάψει σπίθα του αγώνα σε κάθε εργασιακό χώρο. Στον αντίποδα των συμβιβασμένων ηγεσιών, την ΓΕΣΕ και τη ΑΔΕΔΗ, που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην κουνηθεί φύλλο. Είναι θετικό ότι σε μια σειρά σωματεία που πρόσφατα έκαναν εκλογές ήταν εκατοντάδες νέες συγγραφές νέων εργαζομένων, πολλοί από τους οποίους είναι φοιτητές. Αυτή την προσπάθειά μας θα τη συνεχίσουμε και καλούμε και εσάς εδώ, τους εργαζόμενους φοιτητές, χωρίς δεύτερη σκέψη και καθυστέρηση, να έρθετε σε επαφή με τα σωματεία σας, να γραφτείτε και να συμμετέχετε ενεργά στη ζωή και τη δράση τους. Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές και όλοι όσοι αφιπτιούμε από την κατάσταση που βιώνουμε και λέμε δεν πάει άλλο, έχουμε επιλογή και δεν είναι άλλη από τη μαζική οργάνωση στα συνδικάτα μας, στους φοιτητικούς συλλόγους, από το να δυναμώσουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας για δημόσια υγεία, πρόνοια, για παιδεία, για αυξήσεις στους μισθούς μας, για όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας. Καλή συνέχεια και καλό αντάλλαγμα στους αγώνες.